Λεκτική ένταση επικράτησε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο στην Βουλή μεταξύ του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμένου και του Γιάννη Ραγκούση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε λοιπόν στη Βουλή και τον Γιάννη Ανιφαντή. Το θέμα της αντιπαράθεσης κόντρας ήταν η υπόθεση των παρακολουθήσεων. Γιάννη. Ναι, και από την πρώτη στιγμή, Εύα, συζήτηση του προϋπολογισμού, φάνηκε ότι αυτή θα γίνει σε κλίμα ακραίας έντασης. Έτσι λοιπόν το θερμόμετρο πριν από λίγο ανέβηκε, όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιάννης Ραγκούσης, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κ. Παναγιώτη Πικραμένο, για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, καλώντας τον μάλιστα να παραιτηθεί. Υπήρξε έντονη αντίδραση από τον κ. Πικραμένο, ο οποίος είπε ότι αυτά που έμαθε από τη σταδιαδρομία του ως δικαστικός λειτουργός είναι ότι όταν μια υπόθεση βρίσκεται στην δικαιοσύνη, δεν παραμβαίνει η εκτελεστική εξουσία και προειδοποίησε τον κύριο Ραγκούση να μην κατηγορεί τον ίδιο προσπαθώντας να επηρεάσει την ελληνική δικαιοσύνη. Νωρίτερα ο κύριος Ραγκούσης του είχε πει πως αν σεβόταν την σταδιοδρομία του, το λιγότερο που είχε να κάνει θα ήταν να παραιτηθεί από τη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Ανιφαντή, και να παρακολουθήσουμε την ένταση. Και έρχεστε, κύριε Πικραμένε, εδώ, κάνετε μία ομιλία 15 λεπτών, εκπροσωπείτε μια κυβέρνηση και μια παράταξη που την έχετε ξεφτυλίσει και καταρακώσει. Και που δεν τις άξιζε το 1975 όταν υπερηφανεύεται ότι εισηγήθηκε το Σύνταγμα της χώρας και έρχεστε εδώ και δεν μιλάτε για τίποτα από όλα αυτά. Το λιγότερο εσείς προσωπικά, κύριε Πικραμένε, εάν σεβόσασταν τη διαδρομή σας, ηρεμήστε. Το λιγότερο που θα έπρεπε να είχατε κάνει ήδη για να περισσώσετε ό,τι μπορεί να περισσωθεί και σε σχέση με τη δημοκρατία και σε σχέση με το κράτος δικαίου, ήταν εσείς προσωπικά να είχατε παραιτηθεί, κύριε Πικραμένε. Αυτή είναι ο μόνος προορισμός ενός ανώτατου δικαστικού που είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των υποκλοπών και των παράνομων παρακολουθήσεων. Αφήστε σε εμάς που είμαστε ιστορικά και μη μέλη της παράταξης να διαφυλάξουμε όπως εμείς ξέρουμε το κύριο της παράταξής μας. Επειδή όπως σωστά παρατηρήσατε έκανε σταδιοδρομία ως δικαστικός λειτουργός. Αυτό λοιπόν το οποίο έμαθα και από το οποίο δεν ξεφύγω ποτέ είναι όταν μία υπόθεση διερευνάται από τη δικαιοσύνη, η εκτελεστική εξουσία δεν κάνει συζήτηση. Ας αφήσουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη την οποία εσείς επικαλυστήκατε και στην οποία εσείς καταφύγατε να κάνει τη δουλειά της ανεπηρέας.